Καλησπέρα σας φίλοι και φίλοι στο Πενταπόσταγμα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για ακόμη μία φορά στο κανάλι μας τον αντιστράτηγο Αναποστρατεία Κωνσταντίνο Κούσαντα, ο οποίος επιτρέψτε μου να πω ότι έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, διατέλεσε βοηθός επιτελάρχη στο ΝΑΤΟ, έχει τελειώσει παιδαγωγικά, έχει μεταπτυχιακά στη διεθνή ασφάλεια και στις διεθνείς σχέσεις. Καλησπέρα σας, στρατηγέ. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές του Πενταπόσταγμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ και προσωπικά που είστε εδώ, να ξέρετε. Τιμή μου. Ας ξεκινήσουμε με το να σας γνωρίσουμε λίγο. Εάν τώρα ξεκινούσατε την επαγγελματική σας σταδιοδρομία, τι θα αλλάζετε ενδεχομένως από αυτά που έχετε κάνει και τι θα θέλατε να κάνετε που δεν το έχετε κάνει? Αυτό είναι μια εξαιρετική ερώτηση που ασφαλώς αφορά όλα τα προσωπικά μου βιώματα και θα σας έλεγα ότι ακόμα και αν ξεκινούσα τώρα, δεν θα άλλαζα τίποτα από την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Ναι. Ευτυχώς ο Θεός μου έχει δώσει παραπάνω από αυτά τα οποία περίμενα, τα οποία ξεπέρασαν ακόμα και τις προσδοκίες μου και συνεπώς είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και είμαι τόσο γεμάτος σε αυτά που έχω κάνει και δεν θα άλλαζα πραγματικά τίποτα. Είμαι ευτυχής για αυτά που έχω κάνει και ενδεχομένως για αυτά που δεν έχω κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Στρατηγία, επικαιρότητα τρέχει και προσπαθούμε και εμείς να προλάβουμε τις εξελίξεις και θα ξεκινούσα με τη βόμβα που έσκασε, θα έλεγα έτσι, όσον αφορά τις παραιτήσεις των στρατιωτικών σε ένοπλες δυνάμεις και ειδικότερα στο πολεμικό ναυτικό. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι πιστεύετε ότι συνέβη και γιατί έχουμε αυτή την κατάσταση στην περίοδο αυτή. Το βασικότερο αίτιο, θεωρώ, όλων των παραιτήσεων κατά διαστήματα, όχι μόνο στο πολεμικό ναυτικό, αλλά και στην πολεμική αεροπορία και στο στρατό ξηράς. Γενικότερα στις ένοπλες δυνάμεις. Γενικότερα. Είναι το θέμα το βιοποριστικό. Ναι. Οι αμοιβές των εν ενεργεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων είναι πολύ χαμηλές, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται και αυτοί και οι οικογένειές τους από τις συνεχείς μεταθέσεις, από τις συνεχείς μετακινήσεις των μελών της οικογένειας, οι οποίες οικογένειες έχουν ορισμένες απαιτήσεις ώστε να έχουν μια σταθερή οικογενειακή και προσωπική ζωή και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στις ένοπλες δυνάμεις και συνεπώς είναι ένα θέμα γενικότερο, το θέμα αυτό των παραιτήσεων, που συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την αμοιβή των στελεχών. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικότερο πρόβλημα είναι το στεγαστικό και εάν λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα και δοθούν κάποιες αυξήσεις που να ανταποκρίνονται ακριβώς στις απαιτήσεις των ενόπλων δυνάμεων, θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτό θα εκλείψει και δεν θα έχουμε κανένα φαινόμενο στο μέλλον. Άρα υπάρχουν θεωρητικά αχρίαστες δαπάνες που θα μπορούσαν να διατεθούν για το προσωπικό? Θεωρώ, ναι. Θεωρώ ότι θα έπρεπε τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών να έρθουν σε μία επικοινωνία και να δοθούν άμεσα λύσεις σε ό,τι αφορά στο βιοποριστικό πρόβλημα των ενενεργεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Είναι σημαντικότατο θέμα και, όπως ξέρετε, το προσωπικό είναι ο πολλαπλασιαστής ισχύος των ενόπλων δυνάμεων μας. Σωστά. Πείτε μου λίγο, τι γίνεται τώρα με τον πόλεμο στο Ισραήλ, στη Ρωσία, πώς βλέπετε ποια βλέπετε να είναι η συνέχεια της κατάστασης? Θα διαρκέσει, θεωρείτε ότι υπάρχει άμεσα η λήξη του? Τι πιστεύετε γενικότερα? Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια γενικότερη αποσταθεροποίηση του όλου διεθνούς συστήματος. Ναι. Διότι και οι δύο πόλεμοι, και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και ο πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς από το Ισραήλ, φέρουν αλυσιδωτές επιδράσεις, οι οποίες επιδράσεις αυτές έχουν μια μεγάλη επίδραση κυρίως σε όλα τα κράτη του κόσμου, έχουν επίδραση στην παγκόσμια οικονομία. Ναι, ας εστιάσουμε κυρίως, και την επίδραση που έχει σε εμάς, στην Ελλάδα. Αλλά κυρίως έχουν επιπτώσεις και στην εγκύτερη περιοχή που δεν είμαστε μακριά. Και οι επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι τεράστιες. Δεδομένου το ότι το Ισραήλ είναι μια στρατηγική σύμμαχος χώρα, η οποία έχουμε στενές σχέσεις όχι μόνο σε επίπεδο στρατηγικό συνεργασίας, αλλά κυρίως σε επίπεδο ενεργειακό και μελλοντικά, θα σας έλεγα, ενεργειακό, μαζί και με την Κύπρο
και με τη χώρα μας. Ναι. Συνεπώς θεωρώ ότι ο πόλεμος αυτός, ο οποίος εξελίσσεται σε δύο πεδία, στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, έχει φέρει μια μεγάλη αποσταθεροποίηση, μια αστάθεια στην όλη περιοχή, και η χώρα μας πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και κυρίως να είναι μια χώρα η οποία μπορεί να φέρει και λύσεις στους πολέμους αυτούς, mm-hmm. υπό την έννοια του ότι η χώρα μας αυξάνει την ισχύ της όσο περνάει ο καιρός ακόμη ναι. περισσότερο, και φυσικά μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις αμέσως επόμενες εξελίξεις της επόμενης μέρας, των διαπραγματεύσεων, της ειρηνευτικής διαδικασίας και όλα τα σχετικά. Στα ελληνοτουρκικά. Στα ελληνοτουρκικά υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη επιπλοκή, mm-hmm. διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Τουρκία παίζει έναν ρόλο ο οποίος είναι σημαντικός ενάντια στη Δύση. Έχει συνταχθεί επίσημα και με την Ανατολή, θα σας έλεγα εκτός τη Ρωσία, και με το Ιράν, ναι. και με την Κίνα, και με το Πακιστάν, και με το Κατάρ, και με το Αζερβαϊτζάν. Ναι. Κράτη τα οποία είναι αναθεωρητικά, όπως αναθεωρητικό κράτος ασφαλώς είναι και η Τουρκία. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή επίσημα, με τη στάση της στον πόλεμο, κυρίως στον πόλεμο με τη Χαμάς, βλέπουμε ότι έχει έρθει κατά μέτωπο αντίθετα πλέον με την Δύση, mm-hmm. όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά ναι, κυρίως ναι, ναι. με το Ισραήλ, όπου οι σχέσεις πλέον έχουν διαταραχθεί, mm-hmm. υπάρχει μια μεγάλη αντιπαλότητα, και βλέπω ότι τουλάχιστον αυτό είναι προς το ελληνικό συμφέρον, και ό,τι αφορά τα ελληνικά συμφέροντα, αρκεί η χώρα μας να μεγιστοποιήσει την επαφή που έχει και με το Ισραήλ και με τη Δύση. Κατάλαβα, στρατηγέ. Φαντάζομαι ακούσατε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας όσον αφορά τις εξορίξεις. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια θα ήταν η αντίδραση της Τουρκίας αν ξεκινούσαν εξορίξεις νοτίως της Κρήτης από σευρών και ελληνικά πετρέλαια, ειδικά λοιπόν μετά τις δηλώσεις του Υπουργού. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε επανάληψη του 2020 στην Ανατολική Μεσόγειο αυτή τη φορά? Σε αυτό το ερώτημα, αν και είναι υποθετικό, θα ήθελα να κάνω τις εξής επισημάνσεις. Ναι. Η πρώτη επισήμανση είναι ότι η χώρα μας από το ακροτήριο Τέναρο, mm-hmm. όπου έχει πλέον κλειδώσει η αποκλειστική οικονομική ζώνη και τα χωρικά ύδατα με την Ιταλία. Mm-hmm. Από το ακροτήριο Τέναρο λοιπόν μέχρι και τον 26ο μεσημβρινό, νοτίως της Κρήτης, mm-hmm. θα μπορούσε άμεσα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και να μην υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Αυτό τι θα σήμαινε? Αυτό θα σήμαινε αμέσως την νομιμοποίηση των χωρικών υδάτων, τα οποία δικαιούται η χώρα μας να επεκτείνει σύμφωνα με την UNLOS των Ηνωμένων Εθνών. Να. Άρα λοιπόν αυτή θα έπρεπε να είναι η πρώτη κίνηση την οποία θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα να. Στο θέμα αυτό που αναφέρεται του τουρκο-λιβικού συμφώνου. Mm-hmm. Σε περίπτωση που γίνει αυτό, εξανεμίζεται εντελώς το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Γιατί? Διότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή, εάν κάνει αυτή την επέκταση μέχρι τον 26ο μεσημβρινό νοτίως της Κρήτης και στη συνέχεια από τον 26ο μεσημβρινό mm-hmm. μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, όπως έχουμε το Ελληνο-Αιγυπτιακό σύμφωνο. Να. Άρα λοιπόν κατοχυρώνει στην ουσία mm-hmm. μέχρι και τον 28ο μεσημβρινό. Θυμίζω ότι ο 28ος μεσημβρινός είναι νοτίως ακριβώς της Ρόδου, μία τεράστια ευρύτερη περιοχή την κατοχυρώνει, εκμηδενίζει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, το οποίο mm-hmm. θα με επιτρέψετε να πω ότι είναι και ανενεργές mm-hmm. και αναλυθές. Mm-hmm. Διότι καταρχήν δεν υπάρχουν αντικείμενες ακτές. Όταν Φωστά. Δεν έχει ένα κράτος αντικείμενες ακτές με το άλλο, συνεπώς για ποιο λόγο να μιλήσουμε για κάποιο μνημόνιο αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή ακόμα και συνεργασίας. Σωστά. Το δεύτερο είναι ότι η ίδια η Τρίπολη, mm-hmm. Μέσω του εφετείου της, το δικαστήριο της, απέρριψε το μνημόνιο αυτό πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Επιπλέον, τα κράτη, τα μεγάλα κράτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, είναι αντίθετες στο mm-hmm. μνημόνιο αυτό. Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει ότι το μνημόνιο αυτό mm-hmm. είναι μη εφικτό. Συνεπώς, δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε κυρίως για τα θέματα αυτά της τουρκο-λιβικής συνεργασίας. Αυτό που πρέπει να ανησυχούμε είναι για τον εαυτό μας. Και η μόνη λύση είναι η επέκταση, άμεση επέκταση των χωρικών υδάτων. Άρα αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Άμεσα. Και αναφέρομαι. Είναι σωστή η χρονική περίοδος. Το timing αυτό είναι εξαιρετικό. Ναι. Και γιατί είναι εξαιρετικό? Διότι η χώρα αυτή τη στιγμή έχει μεγιστοποιήσει όσο μπορούσε περισσότερο την στρατιωτική της ισχύ. Ναι. Στις διεθνείς σχέσεις
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η στρατιωτική ισχύ. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή η χώρα μας, θα μου επιτρέψετε να σας πω, με 33 αεροσκάφη, 18 Rafale mm-hmm. και 15 F-16 Viper, είναι σε ανώτερο επίπεδο από την αεροπορία, την τουρκική. Το γνωρίζει ασφαλώς αυτό και ο Ερντογάν και η αεροπορία η τουρκική. Σαφώς. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν φόβοι στην Τουρκία ότι η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα. Και πρέπει να γίνει, και αν mm-hmm. μου επιτρέπετε, θα σας πω και το εξής. Για μένα το timing είναι καλό και για την επέκταση των χωρικών υδάτων, όχι μόνο εκεί που σας ανέφερα, μέχρι τον 26ο μεσημβρινό, mm-hmm. το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά κυρίως είναι και στο Αιγαίο. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω ότι πρόσφατα η Λιβύη καθόρισε, διακήρυξε μάλλον, την συνορεύουσα ζώνη. Να, ναι. Η συνορεύουσα ζώνη είναι ένα μέρος της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Συνεπώς, όταν αυτό συμβεί με ένα κράτος το οποίο έχει αντικείμενες ακτές, αυτομάτως θα πρέπει να συμπαρασύρει και την αντίδραση της χώρας με την οποία έχει αντικείμενες ακτές. Mm-hmm. Άρα, επομένως, είναι επιβεβλημένη άμεσα να γίνει η επέκταση των χωρικών μας υδάτων όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει το τέλος της διακήρυξης των Αθηνών. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, διότι η διακήρυξη των Αθηνών έχει τρία θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η θετική ατζέντα. Mm-hmm. Η θετική ατζέντα έχει ένα πλεονέκτημα το ότι αφορά κυρίως την οικονομία. Δηλαδή αφορά κυρίως θέματα τουρισμού, εμπορίου, συνεργασίας, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών. Είναι θέμα mm-hmm. που αφορά κυρίως το οικονομικό κομμάτι. Και μέσα στο οικονομικό κομμάτι φυσικά είναι και ο τουρισμός, για τον οποίο έχουν εκδοθεί βίζα τουλάχιστον για 10 ναι. νησιά. Είναι και η ενεργειακή πολιτική η οποία θα φύγει, η ενέργεια η οποία έρχεται και θα φεύγει από την Ελλάδα από τον νομό Εύρου, αλλά επιπλέον και η νέα γέφυρα των κήπων, η οποία θα ενισχύσει την δεύτερη γέφυρα, η οποία υπάρχει ήδη και που αφορά βεβαίως τον τουρισμό και την επαφή. Όμως, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία mm-hmm. είναι κυρίως το κομμάτι το πολιτικό. Ναι. Το πολιτικό κομμάτι δεν πρέπει να συμπαρασύρει το κομμάτι της θετικής ατζέντας. Το πολιτικό κομμάτι έχουμε πάντα δύο διαφορές. Ποιες είναι οι διαφορές μας? Οι διαφορές μας είναι η υφαλοκρηπίδα και οι διαφορές μας είναι και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όλα αυτά όμως, αυτό είναι το πιο σημαντικό που δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει, είναι ότι υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνδεδεμένα τα προβλήματα αυτά με την λύση του κυπριακού προβλήματος. Ναι. Αλίμονο εάν απεμπλέξουμε mm-hmm. το κυπριακό πρόβλημα. Διότι, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, η διακήρυξη της Τουρκίας είναι η εξής. Επιθυμεί με κάθε τρόπο να κάνει ανεξάρτητα τα κατεχόμενα, το ψευδοκράτος. Ναι. Και αυτό θα είναι ο ενδυνάμει κίνδυνος μέσα στο 2024, διότι υπάρχουν πολλά κράτη δορυφόροι της Τουρκίας, mm-hmm. οι οποίοι ευχαρίστως θα μπορούσαν να ανακηρύξουν το ψευδοκράτος ως κρατική οντότητα. Επομένως, θα πρέπει Ελλάδα και Κύπρος να εστιάσει στον κίνδυνο αυτό, ο οποίος είναι άμεσος. Άρα, οι κίνδυνοι θεωρείτε εσείς πέρα από αυτό, θα μπορούσε να είναι και η υποθαλάσσια διείσδυση των Τούρκων ΣΑΤ με τα μην υποβρύχια STM-500 κατά Μικρονήσου ή νήσου μας και τι μέτρα θα πρέπει να λάβουμε και σε αυτό το τομέα πάνω στους κινδύνους που αναφέρεστε, ναι. αν και αυτό θεωρείται ότι είναι κίνδυνο. Ναι, και αυτό το υποθετικό σενάριο, mm-hmm. αν το κοιτάξουμε, δηλαδή μία επέμβαση σε μία Μικρονήσου ακόμη ή ακόμη και Βρακονησίδα, ναι. θεωρητικά είναι ανέφικτο. Mm-hmm. Γιατί αυτό τι σημαίνει? Θα υπάρξει αντίδραση από τη χώρα μας. Και η αντίδραση ποια θα είναι? Η αντίδραση στην περίπτωση αυτή θα είναι ολοκληρωτική. Και αυτό η Τουρκία το γνωρίζει. Mm-hmm. Είναι σαφώς οι θέσεις μας ξεκάθαρες. Αν θυμάστε και τις δηλώσεις του προηγούμενου αρχηγού Γεθά, mm-hmm. ο οποίος πρόσφατα παρέδωσε, είπε ότι τέτοια περίπτωση επιφέρει αμέσως την ολοκληρωτική επιθετική ενέργεια της Ελλάδος mm-hmm. εναντίον της Τουρκίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και το γνωρίζει ασφαλώς και η Τουρκία, διότι ναι. αν δεν το γνώριζε θα το είχε κάνει ήδη. Ναι, και ναι. αναφέρομαι ακόμα και στα 14 νησιά και νησίδες και βρακονησίδες που έχει το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Ναι. Ακόμα και αυτή η περίπτωση που αναφέρεται mm-hmm. σε τόσο απομακρυσμένο νησί δεν διαφέρει απολύτως σε τίποτα από την περίπτωση αυτή που σας είπα. Δηλαδή είναι δεδομένο πλέον ότι θα επιφέρει από τη χώρα μας μια ολοκληρωτική αντίδραση η οποία θα είναι καθοριστική και ενδεχομένως να είναι η ήττα της Τουρκίας. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, στρατηγέ. Τι θα γίνει τελικά με τα F-16 μπλοκ 70 που επιδιώκει να πάρει ο Ερντογάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Τι θα γίνει τελικά με αυτά, ναι, λοιπόν? Σε αυτό θα σας έλεγα το εξής, ότι υπάρχει
η εξής εξέλιξη, ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και το Ισραήλ, της Τουρκίας, έχουν πλέον διαραγή. Mm-hmm. Έχουμε μια μεγάλη ένταση και μια μεγάλη δυσαρέσκεια πλέον της Δύσης προς την Τουρκία. Mm-hmm. Όπως γνωρίζουμε και το Ισραήλ είναι το τελευταίο δυτικό κράτος πλέον στη Μέση Ανατολή. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πλέον αρχίζει μια δυσπιστία, ναι, η οποία δυσπιστία από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ναι, έρχεται να επαυξήσει αυτό το ανάγχωμα το οποίο υπάρχει πλέον μεταξύ Δύσης και Ανατολής και βλέπει καθημερινά τουλάχιστον η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής την Τουρκία σε ένα κράτος περισσότερο ανατολικό και εγώ θα σας έλεγα και ως ένα κράτος το οποίο να μην ανήκει στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχει μια στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία, mm-hmm, το οποίο από το άρθρο 8 του ΝΑΤΟ απαγορεύεται σαφώς. Mm-hmm. Κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα, mm-hmm, να έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία, ναι, όμως το κάνει. Υποστηρίζει τη Ρωσία στρατηγικά. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα και το πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι αυτή τη στιγμή με το να υποστηρίζει ενεργά τη Χαμάς και να αντιτίθεται τόσο πολύ στα συμφέροντα της Δύσης και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το οποίο μεταφράζεται με την περιφρονητική επίσκεψη του Μπλίνκεν δύο φορές στην Τουρκία. Την πρώτη φορά, θυμίζω, πήγε η προϊστάμενος του αεροδρομίου να τον υποδεχθεί και τη δεύτερη φορά πήγε η διευθύντρια του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών του τμήματος των Ηνωμένων Πολιτειών να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο. Ναι. Η περιφρονητική στάση αυτή της Τουρκίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλάζουν πλέον το τοπίο και θα μου επιτρέψετε να πω, κυρία Κουτσορίδου, ότι δεν είμαι καθόλου σίγουρος εάν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα χορηγήσουν τα F-16 Viper στην Τουρκία. Mm-hmm. Έχουν πλέον διαραγεί τόσο πολύ οι σχέσεις που θεωρώ ότι... Πού θα μπορούσαν να οδηγήσουν? Θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Τουρκία ενδεχομένως να κάνει μια αγορά είτε από τα Eurofighter, mm-hmm, είτε από τα Gripen πασχολητικά, είτε από τα Sukhoi 35 της, mm-hmm, Ρωσίας, μια άλλη αγορά η οποία όπως αντιλαμβάνεστε θα καθυστερήσει, mm-hmm, θα κάνει τουλάχιστον μια πενταετία με δεκαετία για να υλοποιηθεί και αυτό, ναι, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο έχει η χώρα μας υπό την έννοια το ότι σκεφτείτε ότι θα έχουμε για 10-15 χρόνια μια υπεροχή, mm-hmm, διότι όταν εξυγχρονιστούν και τα 84 Viper τα δικά μας, ναι, έχουν εξυγχρονιστεί μόνο τα 15. Όταν εξυγχρονιστούν όλα τα 84 και πάρουμε και τα 24 Rafale. Και στο 2027 έχουν ενταχθεί πλέον και τα F-35. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα μας θα έχει 122 αεροσκάφη 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, τα οποία φυσικά δεν θα έχει η Τουρκία και αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή για μια τεράστια διαφορά, μια διαφορά χαόδη, mm-hmm, από την οποία η Τουρκία το αντιλαμβάνεται και αν μου επιτρέπετε θα σας έλεγα και κάτι άλλο. Αυτός είναι και ο λόγος, ένας από τους λόγους που επιζητεί την ελληνοτουρκική φιλία στο συγκεκριμένο τάγμα. Σαφώς, σαφώς, γιατί βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει πολύ το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις. Να σας ρωτήσω κάτι όσον αφορά το μεταναστευτικό. Βλέπουμε μεγάλη έλευση των μεταναστών στη χώρα μας. Αυτό είναι μια κίνηση του Τούρκου Προέδρου να γεμίσει με μουσουλμάνους, να πούμε, την Ελλάδα? Και όχι μόνο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ισλαμική πολιτική και από τους αδερφούς μουσουλμάνους, mm-hmm, αλλά γενικότερα και από τα μουσουλμανικά κράτη, ιδιαίτερα και από την Τουρκία, ώστε να γεμίσει η Ευρώπη με μουσουλμάνους. Πράγματι, αυτή τη στιγμή οφείλω να σας ομολογήσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Frontex, mm-hmm, φέτος στη χώρα μας εισήλθαν επίσημα 60.000 περίπου 100 παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι έχουν εγγεγραφεί στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να η χώρα μας κάθε χρόνο να δέχεται περίπου από 50 έως 60.000 παράνομους μετανάστες, το οποίο σημαίνει μία πόλη σχεδόν, η οποία δημιουργείται κάθε χρόνο και φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί και θα πρέπει οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους με ό,τι συνεπάγεται, ακόμα και με το φράχτη στον Εύρο. Αυτό θα σας ρώταγα τώρα αμέσως. Τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε? Ακόμα και στο φράχτη, ακόμα και με την εντατικοποίηση των δυνάμεων της ελληνικής εκτοφυλακής στα νησιά και θα μου επιτρέψετε να πω ακόμα και αν χρειαστεί και οι ένοπλες δυνάμεις, ναι, να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση της παράνομης μετανάστευσης. Είναι απαράδεκτο μετά τα μέτρα τα οποία
πάρθηκαν το 2020 με την υβριδική επίθεση στον Εύρο. Είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται ακόμη και τώρα, διότι η ελληνική πολιτεία έχει χορηγήσει και στη συνοριοφυλακή στον Εύρο, αλλά και στην ελληνική εκτοφυλακή σε όλα τα νησιά μας μέχρι το Καστελόριζο, όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμούς οι οποίοι χρειάζονται, ακόμα και το απαραίτητο προσωπικό, με συνεχείς προσλήψεις, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η χώρα μας να είναι επαρκής ώστε να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση. Γι' αυτό άποψή μου είναι ότι ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του και να σταματήσει αυτή η αιμορραγία, διότι η παράνομη μετανάστευση μέσα στην Ελλάδα έχει κυρίως ως αποτέλεσμα την εξάλληψη της συνοχής των Ελλήνων πολιτών, την αύξηση ιδιαίτερα του μουσουλμανικού στοιχείου σε επίπεδα τα οποία το 2050 δυστυχώς θα φτάσουμε σε ένα σημείο στον παγκόσμιο πληθυσμό να υπάρχουν χριστιανοί και μουσουλμάνοι το ίδιο και μέσα στην Ευρώπη να βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή μία μεγάλη αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού. Θυμίζω απλά, η Αλβανία έχει 67% μουσουλμάνους, τα Σκόπια έχουν 38% μουσουλμάνους, 90% μουσουλμάνους έχει η Βοσνία Ερζεγοβίνη, 90% μουσουλμάνους έχει το Κόσοβο, κράτη τα οποία αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι σύν το χρόνο αυξάνεται το μουσουλμανικό στοιχείο και μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά μας, είναι στα Βαλκάνια. Επομένως, θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη για τη χώρα μας να μειώσει όσο γίνεται την είσοδο των παράνομων μεταναστών και όχι να έρθει να νομιμοποιήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι παράνομα μέσα στη χώρα και να εξισωθούν με τους Έλληνες πολίτες. Είναι μια λανθασμένη πολιτική την οποία θα την πληρώσουμε αργά ή γρήγορα. Μάλιστα, στρατηγέ. Γενικότερα, ας κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης και ας δούμε λίγο και μετέπειτα. Τι θεωρείτε ότι θα γίνει σε 5-10 χρόνια? Πώς βλέπετε τη χώρα μας, την Ελλάδα, για να κλείσουμε με αυτό? Εγώ στο κομμάτι αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι πάντα αισιόδοξος με ό,τι συνοδεύεται από την αύξηση της μαχητικής στρατιωτικής ισχύως. Ό,τι έχει σχέση με την αύξηση της στρατιωτικής ισχύως, πάντα είμαι θετικός και βλέπω τα πράγματα θετικά, διότι η χώρα έχει αυτή τη στιγμή ένα κίνητρο, αν θέλετε, και μία ευκαιρία για να παραμείνει όπως ακριβώς έχει. Και ποιο είναι αυτό? Είναι όσο περισσότερο αυξάνουμε την στρατιωτική μας ισχύ και όσο περισσότερο η χώρα μας εντάσσεται μέσα στα πλαίσια των πολιτικών καλών διεθνών διπλωματικών σχέσεων με τις αμυντικές συμφωνίες, τόσο ισχυροποιεί τη θέση της μέσα στο διεθνές σύστημα, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι για τα επόμενα 10-15 χρόνια, παραπάνω από ό,τι με ρωτήσατε, θα σας έλεγα λοιπόν ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή αποτελεί μια ισχυρή χώρα μέσα στο διεθνές σύστημα και όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, διότι αυτός είναι ο μοναδικός στόχος ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των πολιτών και γενικότερα την ακεραιότητα της χώρας μας, την εδαφική και τις ευκαιρίες της οικονομικής ανάπτυξης τις οποίες έχουμε και είναι δεδομένες. Ωραία, θα κρατήσω όλα αυτά λοιπόν τα αισιόδοξα μηνύματά σας, στρατηγέ, και θα ήθελα για ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσω. Και εγώ θα ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου. Τιμή και δική μας και εύχομαι σύντομα σε μια νέα συνάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.